Ραντεβού στο Κιλελέρ δίνουν για την ερχόμενη Κυριακή οι αγρότες με τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας να υπενθυμίζει ότι το Κιλελέρ είναι η συνέχεια των αγροτικών κινητοποιήσεων απέναντι στις πολιτικές που οδηγούν τους αγρότες στη φτώχεια. Απευθύνουμε ένα πλατή ενωτικό και μαχητικό κάλεσμα σε όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού να συμμετέχουν την Κυριακή 12 ώρα στο χώρο της θυσίας των Κουλίγων στο Κιλελέρ για να τιμήσουμε τα επίκαιρα μηνύματα του Κιλελέρ. Γιατί για μας το Κιλελέρ δεν αποτελεί μουσείο, αλλά αποτελεί συνέχεια των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που έχουμε όλο το προηγούμενο διάστημα και αφετηρία του νέου κύκλου αγωνιστικών κινητοποιήσεων για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων. Ιδιαίτερα το μήνυμα του Κιλελέρ που τότε αγωνίστηκαν για να σπάσουν τα τσιφλίκια, να τα καταργήσουν και να έρθει η γη στα χέρια των αγροτών, σε αυτούς που την καλλιεργούν δηλαδή, σήμερα είναι επίσης επίκαιρο, γιατί σήμερα με την πολιτική και της κυβέρνησης και την ΚΑΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζεύεται και συγκεντρώνεται η γη και η παραγωγή σε πολύ λίγα χέρια, σε επιχειρηματίες, σε μεγαλοαγρότες, με ξεκλήρισμα, με φτώχεια και με αφανισμό χιλιάδων αγροτών και κτηνοτρόφων που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε ως αγροτικό κίνημα όσο περνάει από το χέρι μας. Αναφέρθηκε εκτενώς σε ανοιχτά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί του νομού, όπως το ζήτημα της απένταξης παραγωγών από τον ΓΟΕΒ στις περιοχές Γαλήνης, Πλατικάμπου, Κιλελέρ και Μελισσοχωρίου, στο πρόγραμμα απονητροποίησης, το οποίο δεν περιλαμβάνει περιοχές στον άξονα προσβόλου, και ζήτησε την ένταξη αυτών των περιοχών καθώς έχουν ιτρικά, αλλά και στις καθυστερήσεις αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ. Υπάρχει το ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό. Συναδέλφων βαβακοπαραγωγών, οι οποίοι δεν έχουν πάρει τις εκτιμήσεις του ΕΛΓΑ, έχει καθυστερήσει ο ΕΛΓΑ να κάνει τις εκτιμήσεις της ζημιάς και να τους τις δώσει, με αποτέλεσμα και να έχουν απώλεια εισοδήματος γιατί δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις, αλλά υπάρχει και ο κίνδυνος να χάσουν τη συνδυμένη ενίσχυση του βάμβακους ή αν δεν τη χάσουν να καθυστερήσει πάρα πολύ. Και αυτό αφορά κυρίως και την περιοχή του Κρανώνα, αλλά και άλλες περιοχές και στους συναδέλφους αγρότες σε όλο τον νομό που είναι βαβακοπαραγωγή. Ο κύριος Μαρούδας έκανε αναφορά και στην απώλεια εισοδήματος που έχουν οι ροδακινοπαραγωγοί και μηλοπαραγωγοί λόγω του εμπάρκου στη Ρωσία και ζήτησε την κάλυψη του χαμένου εισοδήματος.